Κύριε Νικολαίδη, καλό μεσημέρι. Πάμε στο τμήμα οδικών μεταφορών. Έχουμε παράπονα από επαγγελματίες ότι περιμένουν από τον Μάρτη να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους άδεια. Ποια είναι η κατάσταση? Λοιπόν, χαίρετε, κύριε Άκου. Είναι μια πραγματικότητα αυτή που μου λέτε. Το Μάρτιο είχαμε προγραμματισμένη εξέταση για περίπου 1.300 υποψήφιους. Και λόγω των μέτρων ακυρώθηκε η εξέταση. Ναι. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα διότι μιλούμε για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή έχουμε 400 περίπου υποψήφιους στη Λευκωσία, περίπου 100 στην Αμόχωστο, 250 στη Λάρνακα, έχουμε 400 περίπου στη Λεμεσόν και πάνω από 200 στην Πάφο. Οπότε αν αντιλαμβάνεστε ότι το εγχείρημα της οργάνωσης τέτοιας εξέτασης Ανατοπανκύπριο με τόσους υποψήφιους δεν είναι εύκολο ενώ το μέτρο. Άρα ένα λεπτό. Περιμένουν από τον Μάρτη για αυτές τις επαγγελματικές άδειες που είναι για ταξί, είναι για φορτηγά, είναι δεν ξέρω τι άλλο. Και για λεωφορείο. Και για λεωφορεία. Πώς είναι οι άνθρωποι που περιμένουν? Είναι πέρα από 1.400 υποψήφιοι που θέλουν να παρακαθίσουν τη γραπτή εξέταση. 1.400 που μάλιστα να παρακαθίσουν πρώτα γραπτό και μετά πρακτική εξέταση. Και στη συνέχεια θα κάνουν την πρακτική δοκιμασία. Τώρα, ενημερωτικά, σας λέω ότι προχωρήσαμε, βρήκαμε χώρους, βρήκαμε πανεπιστήμια τα οποία θα είναι την εποχή που είναι κλειστά λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων. Ναι. Και υπολογίζουμε, προγραμματίζουμε να διοργανώσουμε αυτές τις εξετάσεις για αυτούς που έχασαν την εξέταση λόγω της ακύρωσης, καθώς και ο άλλους που θα θέλουν να παρακαθίσουν, διότι θα βγάλουμε μια επιπρόσθετη ανακοίνωση, διότι μπορεί να υπάρχει. Ναι, γιατί είναι αυτοί οι 1.400 που περιμένουν και πολλοί άλλοι που θα προσθεθούν στην πορεία. Ναι. Άρα, ναι, και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση η οποία θα λέει αυτή τη στιγμή οι ημερομηνίες επακριβεί. Ωραία, αυτοί που θα δώσουν εξέταση, που θα βρείτε τους χώρους σε σχολεία που θα κλείσουν τα Χριστούγεννα, δεν θα κάνουν και πρακτική εξέταση ή δεν χρειάζεται? Όχι, θα κάνουν στη συνέχεια, αφού επιτύχουν στη γραπτή εξέταση. Ναι. Στη συνέχεια, όταν είναι για φορτηγό ή λεωφορείο, έχουν και το στάδιο της πρακτικής δοκιμασίας και στη συνέχεια λαμβάνουν την επαγγελματική άδεια. Ενώ για ταξί δεν χρειάζεται η πρακτική εξάσκηση? Το ταξί, όχι, αν έχει την άδεια ανοδήγησης της κατηγορίας σταλούν της ΣΥΤΑ, όπως λέμε, με την επιτυχία στην εξέταση, θα μόνο προσκομίζει το λευκό ποινικό μητρό και πιστοποιητικό από γιατρό ότι είναι υγιής και μπορεί να ξεκινήσει η εργασία. Ωραία. Τα Χριστούγεννα οι εξετάσεις για όλους. Μάλιστα, επαναλαμβάνω ακριβώς ότι οι εξετάσεις για αυτούς που την έχασαν αλλά και για αυτούς που θα ενδιαφερθούν είναι προς το τέλος του τρέχοντος έτους. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, είναι ξεκάθαρο. Είναι αδύνατο, πρακτικά αδύνατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά. Γεια. Κύριε Χαραλάμπους, για αυτό το θέμα εσείς είστε, ψάχνετε, περιμένετε άδεια επαγγελματική για ταξί. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάτε όλες οι εξετάσεις. Για εσάς δεν χρειάζεται πρακτική εξάσκηση, άρα... Ναι, αυτόν το γνωρίζω. Υπομονή άλλους δύο μήνες. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο που να βοηθήσουμε την κατάσταση? Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, όμως εγώ θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσοι μήνες χωρίς καν να μας ενημερώσουν για το τι επρόκειτο να συμβεί. Έχετε απόλυτο. Δηλαδή αυτό με τα Χριστούγεννα τώρα το μάθατε, τώρα το ακούσατε? Είναι πρώτη φορά που το ακούω, διότι καθημερινά μπαίνω στη σελίδα του Υπουργείου και κοιτάζω για ανακοινώσεις και από τις 10 Μαρτίου που έγινε η ανακοίνωση για ακύρωση των εξετάσεων δεν έγινε καμία άλλη ανακοίνωση που να αφορά αυτό το θέμα. Ήταν σαν να μην υπάρχει αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα το τώρα, αυτό τουλάχιστον ικανοποιείται. Εντάξει, θα καθυστερήσετε Οκτώβρη, Νιόβρη, άλλους τρεις μήνες. Να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία. Άλλους τρεις μήνες και μετά άλλους δύο μήνες μέχρι να εκδοθούν. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Απλά καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολική η καθυστέρηση. Είναι υπερβολική και μάλιστα είναι και θέμα για κάποιου εισοδήματος. Βεβαίως. Τώρα εμείς έχουμε μείνει χωρίς δουλειά. Να σας το πω έτσι απλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια.